Πάμε και στον Δήμο Κοζάνης τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπερίσουμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ τον κύριο Δημήτρη Παφίλη, τον Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κοζάνης. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δακατσά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο. Προχωρήσατε σε μια ανακοίνωση για να ενημερώσετε τους επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων και τραπεζοκαθισμάτων. Τι ακριβώς θα γίνει με αφορμή το καλοκαίρι τώρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας και πού πρέπει να απευθυνθούν πλέον οι επιχειρηματίες, κύριε Αντιδήμαρχε? Κύριε Βαγκαθά, όπως κάθε χρόνο βγάζουμε μία εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης για την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων. Και χρειάζεται μια σχετική άδεια από την υπηρεσία μας. Φέτος, να ενημερώσω ότι υπάρχει πάλι πρόβλεψη για την παραχώρηση επιπλέον χώρου λόγω του COVID. Άρα δηλαδή θα έρθουν οι επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης στην Αντιδημαρχία, στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, θα καταθέσουν τις αιτήσεις και θα αποφασίσετε τι ακριβώς χώρος θα δοθεί σε κάθε κατάστημα. Έτσι ακριβώς είναι. Έρχεται ο κάθε επιχειρηματίας, Παύλου Χαρίση, στον τρίτο όροφο, στο Τμήμα Ανάπτυξης και βγάζει μια άδεια. Υπάρχει, κάνει μια αίτηση. Κάνουμε εμείς ένα σκαρίφημα, ένα σχεδιάγραμμα. Μετά μας φέρει την άδεια γνωστοποίησης του καταστήματος. Χρειάζεται μια δημοτική ενημερότητα και μια υπεύθυνη δήλωση του επαγγελματία. Και βγαίνει η άδεια σε δύο μέρες. Θα δούμε και άλλους χώρους φέτος να αξιοποιείτε, κύριε Παφίλη? Δηλαδή να αξιοποιηθούν και άλλοι χώροι κοινόχρηστοι του Δήμου? Δηλαδή μπορεί να δούμε και... Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, και στην κεντρική πλατεία έτσι και σε κάποια σημεία στο πεζόδρομο χώροι, ή θα είναι οι ίδιοι που ήταν με πέρυσι? Επειδή βγήκε πάλι η νομοθεσία η καινούργια που προβλέπει πάλι την παραχώρηση πλέον χώρου λόγω του COVID, οπότε θα παραμένουν τα ίδια τα πράγματα όπως και πέρυσι. Μάλιστα. Οι επιχειρηματίες θα έχουν την διάθεση να βγάλουν και έξτρα, δηλαδή ό,τι λέει ο νόμος. Δηλαδή θα πάρουν έξτρα χώρο λόγω του COVID. Μέχρι τώρα πότε θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις οι επιχειρηματίες? Όποτε θέλουν. Όποτε θέλουν να πάνε στα γραφεία και να βγάλουν τις αιτήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, και πέρυσι υπήρχε σχετική χορήγηση άδειας για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Και ανάλογα αυτό θα ξεκινήσει από το Μάιο τώρα. Από πότε θα ξεκινήσουν να δίδονται οι κοινόχρηστοι χώροι, κύριε Αντιδήμαρχε? Και από, για το αύριο. Και από αύριο. Δεν υπάρχει από το Μάιο. Και από αύριο. Ήδη πολλοί επιχειρηματίες έχουν κάνει τις άδειες. Τις έχουν βγάλει. Ωραία. Και κάθε χρόνο όπως βγαίνουν οι άδειες, φυσικά πρέπει να υπάρχει 1,5 μέτρο για τους πεζούς, για τα άτομα με αναπηρία, για τις μητέρες με τα καρότσια. Αφήνουμε δηλαδή. Υπάρχει μια διαδικασία νομοθετική. Δεν μπορούμε να κλείσουμε όλο το πεζοδρόμιο. Πρέπει να έχουμε 1,5 μέτρο για τους πεζούς. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα να έρθω και στις δράσεις τουριστικής προβολής, γιατί είδαμε ότι προχωράτε και σε αυτό. Τι σχεδιάζετε τώρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, κύριε Αντιδήμαρχε? Θα πρέπει να, όπως ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές που πέρασε αυτό τη Δευτέρα, είναι το σχέδιο τουριστικής προβολής, έχουμε θα δώσουμε λίγο περισσότερη έμφαση στην προβολή της βιβλιοθήκης, όπου είναι ένα στολίδι για την πόλη μας. Θα δώσουμε μια έμφαση στην αξιοποίηση του ξενία. Θα δώσουμε μια έμφαση στον αθλητικό τουρισμό. Δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα θα λυθεί η ομάδα της Κουζάνης, αν μπορέσει με το καλό, να έχουμε αθλητικό τουρισμό. Θα κάνουμε μια τέχνη του δρόμου. Δηλαδή, όπως είναι αυτές οι ζωγραφίες που γίνονται, τα γράφητη. Αυτά θα τα δούμε όλα να γίνονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός για την τουριστική προβολή του Δήμου, κύριε Παφίλη? Υπάρχει, αλλά είναι μικρός. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Ό,τι το καλύτερο. Επίσης, έχουμε προγραμματίσει φέτος να κάνουμε μια ανθοκομική έκθεση τον Ιούνιο. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε ένα open book, ανοιχτό βιβλίο, πάλι τον Ιούνιο. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το φεστιβάλ Κρόκου, όχι στην πόλη της δικιά μας, μια μεγαλύτερη πόλη, όπως η Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννενα, για την προβολή του Κρόκου.
του προϊόντος του, της περιοχής μας. Εντάξει. Και... όλα αυτά μέχρι το τέλος του 22. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης προγραμματίζουμε να κάνουμε και το πανηγύρι στο Δρέπανο φέτος, ύστερα από 2 χρόνια. Καλά, ίσως εκεί μπορεί να δούμε να γίνει και ο Νιάημερος. Δεν το ξέρουμε φέτος. Ναι, ναι. Ελπίζουμε να γίνει. Να φύγει αυτό, αυτή η τέτοια υγειονομική κρίση και να το κάνουμε και αυτό. Ναι, άλλωστε έχουμε χαλάρωση στο μέτρο. Τώρα, όσον αφορά κύριε Παφίλη, κύριε Αντιδήμαρχε, για την ανθοκομική έκθεση, πότε σχεδιάζεται, ποιος είναι ο σκοπός να γίνει αυτή την έκθεση και μιλάτε για την πόλη της Κοζάνης. Ναι, αυτή θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Τώρα πότε, περίπου 15-20, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν έχουμε ορίσει ακόμα. Θα την κάνουμε και μάλλον θα την κάνουμε σε κάποια γειτονιά. Μάλιστα. Στην πόλη της Κοζάνης. Ωραία. Άλλες δράσεις για να κλείσουμε με αυτό, τι σχεδιάζετε? Για τουριστικές δράσεις. Ναι. Όσον αφορά τον τουρισμό, θα δούμε και άλλες δράσεις ή αυτές είναι που μας παρουσιάσατε? Αυτές είναι προς το παρόν τώρα. Ευελπιστούμε να, να τα κάνουμε λίγο, όχι μόνο να τα λέμε. Τα σχεδιάζουμε, εντάξει, να πάνε όλα τα πράγματα καλά και να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Σας φιλοξενήσουμε και το επόμενο διάστημα ζωντανά στο στούντιο της τηλεόρασης για να μας τα παρουσιάσετε αναλυτικά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.